Καλησπέρα, πετύχαμε και έναν Έλληνα. Σήμερα είμαστε έξω από το σταθμό του τρένου. Από πού έχετε έρθει? Εγώ έχω έρθει από το Λος Άντζελες, είμαι Έλληνας από την Αθήνα και πηγαίνω πάντα στις όλες τις Ολυμπιάδες. Πήγα στην Κίνα, ήμουνα στην Αθήνα. Τώρα πάλι είναι μεγάλη μου χαρά που βρέθηκα πάλι εδώ στο Λονδίνο. Μεγάλο ταξίδι. Πολύ μεγάλο, 12 ώρες. Αξίζει τον κόπο? Πάρα πολύ. Πώς τα έχετε δει εδώ μέχρι στιγμής, από πότε έχετε έρθει? Έχω έρθει προχτές από το Λος Άντζελες, αλλά δεν έχω δει ακόμη. Αυτό που δεν έχω δει στην πόλη, κάτω να έχουν μεγάλες σημαίες σημειοφόρου που να δείχνει κάτι πως είναι μεγάλη υπόθεση για την Ολυμπιάδα, την έναρξη. Στην Αθήνα είχαμε πολύ πιο περισσότερες τότε, καθώς και στο Πεκίνο. Από θέμα οργάνωσης πώς τα βλέπετε έχει στιγμής εδώ? Δεν έχω δει ακόμη μέσα, δεν ξέρω ακόμη, ασφάλεια βλέπω αρκετά, αλλά δεν ξέρω πιο περισσότερα για μέσα. Το βράδυ θα είστε στην τηλετή? Βέβαια θα είμαι στην έναρξη και έχω και εισιτήρια. Βρήκατε εύκολα? Πολύ δύσκολα. Για να το δείξουμε λίγο στην κάμερα. Τέλεια, πόσα χρόνια είναι που ζείτε στο εξωτερικό? 42. 42. Με τι ασχολείστε και αν επιτρέπετε? Με δύο διαφορετικές δουλειές. Με real estate και εστιατόριο στο Λος Άντζελες. Αυτά που ακούτε για την Ελλάδα από το εξωτερικό? Είναι λίγο δύσκολα και λίγο συγκινητικό και στενοχωριόμαστε πάρα πολύ για αυτά που συμβαίνουν. Γιατί διαφημίζεται λίγο άσχημα στην Ελλάδα για το οικονομικό της πατρίδος μας. Θα δείτε αγώνες εδώ? Ναι, θα δω. Ποιους έχετε επιλέξει? Έχω επιλέξει το diving, track and field, swimming και water polo. Α, θα δείτε και την ομάδα την Κυριακή με αντίπαλο την Κροατία. Ξεχωρίζετε κάποιον Έλληνα αθλητή? Τώρα δεν μπορώ να ξεχωρίσω ακριβώς συγκεκριμένα, όχι. Έγινε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την Παταχρήστο, αυτό το οποίο συνέβη και μπορώ να πω μόνο για τις ομάδες μας. Και για το ντόπινγκ? Αυτό πάλι δεν είναι τόσο ευχάριστο. Έγινε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και να έχουμε καλή τύχη να φέρουμε κανένα χρυσό ή ασημένιο μέταλλο στην πατρίδα μας. Να είστε καλά. Thank you.
Calm down,
Okay, fine. Okay, I should see you.